κοινοροϊδοβαμένο. Μας χωμερίζουν, ε. Ναι. Σοφία, έπιασε όλο το χώρο. Σειρά μου. Και τώρα η δικιά μου. Σειρά μου. Θα τα καταφέρουμε, λες. Μάλλον. Θα το βάλω κάτω. Δεν τα κατάφερες, ε. Μιλαράκι. Κι εγώ. Τελευταίο. Όχι. Προτελευταίο. Και τελευταίο. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά? Θα τα φάει μία κάμπια πολύ πεινασμένη. Μία κάμπια πολύ πεινασμένη. Πάνω σε ένα φύλλο, ένα μικρό αυγό έλαμπε στο φως του φεγγαριού. Μια Κυριακή πρωί, ο ήλιος βγήκε ζεστός και από το αυγό ξεπήδησε μια μικρή και πολύ πεινασμένη κάμπια. Άρχισε να ψάχνει να βρει κάτι να φάει. Τη Δευτέρα καταβρόχθησε ένα μήλο, αλλά πεινούσε ακόμα. Την Τρίτη έφαγε δύο αχλάδια, αλλά πεινούσε ακόμα. Την Τετάρτη έφαγε τρία δαμάσκηνα, αλλά πεινούσε ακόμα. Την Πέμπτη έφαγε τέσσερις φράουλες, αλλά πεινούσε ακόμα. Την Παρασκευή έφαγε πέντε πορτοκάλια, αλλά πεινούσε ακόμα. Το Σάββατο έφαγε μία πάστα σοκολάτα, ένα παγωτό χωνάκι, ένα γκουράκι τουρσί, μία φέτα κίτρινο τυρί, μία φέτα σαλάμι, ένα γλυφιτζούρι, μία κερασόπιτα, ένα λουκάνικο, ένα σταφυδόψωμο και μία φέτα καρπούζι. Εκείνο το βράδυ είχε στομαχόπονο. Έπειτα ξανάρθε Κυριακή. Η κάμπια έφαγε ένα όμορφο πράσινο φύλλο και ένιωσε πολύ καλύτερα. Δεν πεινούσε πια και δεν ήταν πια μια μικρή κάμπια. Ήταν μια μεγάλη, παχιά κάμπια. Έφτιαξε γύρω της ένα μικρό σπίτι που το λένε κουκούλι. Έμεινε εκεί μέσα πάνω από δύο εβδομάδες. Έπειτα, με τα δόντια της έκανε μια τρύπα στο κουκούλι. Βγήκε έξω και ήταν μια όμορφη πεταλούδα. Σοφία, πού πήγανε τα φρούτα? Τα έφαγε όλα η κάμπια. Και μεγάλωσε η κυλίτσα της? Όχι. Έγινε μια υπέροχη, πολύχρωμη πεταλούδα. Θες να τη φτιάξουμε? Ναι, πάμε. Λοιπόν, έχουμε τα τρία πρωτεύοντα χρώματα. Το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο. Θα πάρουμε ένα χαρτί. Ναι. Θα το διπλώσουμε πολύ πολύ καλά. Και θέλω τώρα να μου ρίξεις μερικές σταγόνες. Από το κόκκινο και το κίτρινο. Αμέσως.
Μόνο σταγόνες. Ναι. Φτάνουν. Όχι, λίγο ακόμα. Θα ρίξω εγώ λίγο από το κίτρινο. Τέλεια. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Θα διπλώσουμε το χαρτί μας και θέλω να βάλεις τα μαγικά σου χεράκια εδώ. Ναι. Και να χαϊδέψεις πολύ, πολύ απαλά, σπρώχνοντας το χρώμα προς τα έξω. Για να δούμε. Και άμπρα κατάμπρα, και λάδι και ξύδι, και κάνε μάγε μου μια μαγική πεταλούδα να φύγει. Για να δούμε. Ταξίδι. Έτοιμη? Ναι. Πεταλούδα. Μήπως παρατηρείς κάτι? Ναι. Κάπου έχει πορτοκαλί. Βάλαμε κίτρινο, κόκκινο και μαζί μας βγάλανε και το πορτοκαλί. Θες να το ξαναδοκιμάσουμε? Ναι. Διάλεξε δύο χρώματα. Λοιπόν, θα βάλω μπλε. Εγώ θα πάρω το χαρτί. Θα το διπλώσω και θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Ωραία. Θα ρίξεις λίγες σταγόνες μπλε. Τι άλλο έχεις διαλέξει? Και κίτρινο. Και κίτρινο. Βάλε λίγο κίτρινο. Αχ, πολύ και κοντά και λίγο, πάνω στο μπλε. Ναι. Και τώρα θέλω με τα χέρια σου πάλι πολύ πολύ καλά να αναμίξει τα χρώματα. Και τώρα, Σοφία, θα κάνουμε και ένα άλλο κόλπο για να γίνει ακόμα πιο καλά η μίξη. Θα το σηκώσουμε λίγο στον αέρα. Ναι. Το κάνουμε λίγο, να το πιέσουμε λίγο παραπάνω. Αχ, αυτό πρέπει να είναι ωραίο, ε. Για να δούμε. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Μ? Ναι. Ένα, δύο, τρία. Πεταλούδα. Μία διαφορετική πεταλούδα. Και καθώς την κοιτάω έτσι προσεκτικά, βλέπω σε κάποια σημεία σαν να αρχίζει να φαίνεται λίγο πράσινο. Λίγο πράσινο. Σαν να αρχίζει να φαίνεται λίγο πράσινο, γιατί το κίτρινο και το μπλε μας δίνουν το πράσινο. Να πίσω κάτω. Ναι. Να δοκιμάσουμε κι άλλο ένα. Να δοκιμάσουμε. Μας έμεινε το μπλε και το κόκκινο. Ωραία. Λοιπόν, σειρά σου να δω αν το έμαθες. Εντάξει. Δώσε μου το μπλε και το κόκκινο εμένα. Πάρε το μπλε, πάρε και το κόκκινο. Διπλώνουμε στη μέση. Ναι. Τσακίζουμε. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Ανοίγουμε. Τώρα θα βάλουμε πρώτα το μπλε. Και μετά θα βάλω το κόκκινο. Και αυτό πρέπει, Σοφία, ναι, αν θέλουμε να δούμε κάτι μαγικό, να το πατήσουμε πιο καλά από όλα τα χρώματα που κάναμε πριν. Εντάξει. Έτοιμοι? Πάμε και δυο μαζί. Πάμε. Να το πατήσουμε καλά, 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 καλά. Βάζουμε δύναμη στα δάχτυλα, Mm-hmm. Ένα. Δύο. Για να δούμε. Τρία. Μία διαφορετική πεταλούδα. Άλλη μία. Και κάπου σαν αρχίζει να φαίνεται το μοβ. Αλλά όχι, γιατί στάζει. Να το βάλουμε στην άκρη. Προσεκτικά και αυτό. Στην άκρη. Ωραία. Και πάνω στο τραπέζι, Σοφία, έχουμε κάτι ακόμα. Το μαύρο και το άσπρο. Mm-hmm. Αυτά όμως δεν τα λέμε χρώματα. Είναι τα ουδέτερα. Τα ουδέτερα. Και όταν τα αναμίξουμε, θες να δεις θα γίνει? Ναι. Μία ακόμα φορά. Να δούμε τα δύο ουδέτερα χρώματα. Τι μαγικό θα δώσουν. Λοιπόν, λίγο μαύρο και πιο πολύ λευκό. Λίγο. Φτάνει.
Λίγο να το απλώσεις όμως, ε. Λίγο έτσι και βάλε από πάνω και λίγο λευκό. Τέλεια. Ωραία. Έτοιμη. Έτοιμη. Πάμε. Και δύο μαζί. Πάμε. Προς τα έξω. Και καλά καλά πίεση για να αναμειχθούν τα δύο ουδέτερα. Για να δούμε. Πάμε. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Και κάπου τώρα μπορούμε να δούμε και το γκρι. Το γκρι, που είναι άλλο ένα ουδέτερο χρώμα, που πολλές φορές μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να σκουρίνουμε ή να φωτίσουμε ένα χρώμα. Ωραία. Τώρα που μάθατε και εσείς το μαγικό κόλπο, σας αφήνουμε να φτιάξετε τις δικές σας πολύχρωμες μαγικές πεταλούδες.